θα πω γιατί καλημέρα γράφετε αυτό το βίντεο. Καλώς να μου ήρθείτε, κοπιάστε να στήσουμε κουβέντα σήμερα, γιατί έχω όρεξη για συζήτηση. Από αυτές που εγώ μιλάω και εσείς απαντάτε από μόνοι σας και μετά το γράφετε και στα σχόλια. Αυτό που κάνουμε ένα διάλογο νοερό, αλλά κάποια στιγμή συναντιούνται οι σκέψεις μας. Το θέμα που βάζω στο τραπέζι είναι η έννοια που έχω αγαπήσει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα, γιατί είναι σαν να έχει βάλει σε δύο λέξεις πράγματα που με μπέρδευαν, με απασχολούσαν πολύ καιρό. Τοξική θετικότητα. Αυτές οι δύο έννοιες από μόνες τους μου προκαλούν ανακατοσούρα ούτως ή άλλως. Δηλαδή θετικότητα, θετικότητα, θετικότητα. Όπως και το τοξικότητα, τοξικότητα, τοξικότητα. Είναι έννοιες τις οποίες έχουμε ακούσει πάρα πολύ, αναμασίσει πάρα πολύ σαν τσίχλα όλοι μέσα μας και κάπου σε μένα έφτασε να μοιάζει κουραστικό. Τώρα αυτός ο συνδυασμός των δύο μαζί ήρθε να μου ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο σκέψης μέσα στον εγκέφαλό μου. Τι θέλω να πω. Όλη αυτή η λογική της υπερβολικής θετικότητας, ναι, μπορείς να το καταφέρεις και πάντα υπάρχει λύση και θέλησε το αρκετά και έχεις γεννηθεί με άπειρες δυνάμεις μέσα σου και όλα είναι δυνατά και ικανά. Εμένα προσωπικά σαν Ανδριανή πάντα με στρέσαρε, παιδιά. Ναι, και το έχω εξομολογηθεί και άλλες φορές δημοσίως. Με στρεσάρει αυτό το πράγμα. Γιατί πάντα σκέφτομαι και αν δεν είμαι και τόσο δυνατή τελικά, τι θα κάνω. Αν δηλαδή από τη φύση μου δεν έχω όλα αυτά που μου λες ότι εγώ πρέπει να έχω σαν κατασκευή by default, τι θα κάνω, αυτό δεν αλλάζει. Πώς θα το δουλέψω. Άμα δεν ενεργοποιηθεί απλά με την πολύ μου σκέψη κάτι, υπάρχει άλλη λύση. Γιατί η θετικότητα δεν νομίζω ότι σου δίνει άλλη λύση. Οπότε η δική μου προσωπική εμπειρία με βάζει σε αυτή τη διαδρομή μέσα μου να σκέφτομαι, ενώ νοητική διαδρομή, παιδιά, αρχίζω και σκέφτομαι πράγματα. Βρε μήπως δεν είναι αρκετό. Βρε μήπως αν θέλω εγώ να προχωρήσω σε πράγματα στη ζωή μου, να αλλάξω, να κάνω βήματα κτλ. Χρειάζεται κάτι πιο δραστικό. Δηλαδή πριν ξεκινήσω να κάνω το sprint ή το μαραθώνιο που έχω μπροστά μου, δεν θα πρέπει να δω και λίγο τα πόδια μου σε τι κατάσταση είναι. Αν έχουν πληγές, αν έχουν μόλοπες, αν έχουν ανοιχτές πληγές ή αν έχουν πλουθεί οι πληγές τους ή πώς δημιουργήθηκαν ώστε να μην τις ξαναπροκαλέσω στην προπόνηση. Δηλαδή, εγώ πραγματικά νιώθω περισσότερο πια την ανάγκη στην ηλικία που βρίσκομαι να κοιτάζω προς τα πίσω, να βλέπω, ωραία, Ανδριανή, υπάρχει μια κατάσταση στη ζωή σου που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία 20 χρόνια. Πώς νιώθεις καταρχάς, νιώθεις καλά με αυτό το πράγμα. Προφανώς και δεν νιώθεις καλά για να θες να το αλλάξεις, οκ. Πρώτα απ' όλα, δέξου το και αυτό. Υπάρχει και αυτό. Εγώ δίνω πια χώρο στο αρνητικό συνέστημα μέσα μου. Του δίνω χώρο και χρόνο. Του λέω, έλα. Έλα να δούμε τι συμβαίνει. Με μία δόση θετικότητας θα τολμήσω να πω. Να το δω, να το αναγνωρίσω. Άλλες φορές θα συμφιλειωθώ μαζί του, άλλες πάλι όχι. Αλλά θέλω να δω πώς νιώθω για μία κατάσταση. Με ζορίζει, με θυμώνει, με στρεσάρει, με φοβίζει, με απογοητεύει. Με. Τι μου κάνει. Και μόλις το κάνω αυτό λίγο σαν να... Χάνει λίγο τον τεράστιο όγκο που έχει στο μυαλό του όλο αυτό που με ζορίζει και που θα ήθελα να αλλάξω και. Οκ, κάνω λίγο την αναγνωριστική. Πλέον, αυτό που έχω ανάγκη είναι, αυτό που σας έλεγα, να κοιτάξω πίσω. Παιδιά, πώς έφτασα σήμερα να είμαι εδώ και να συμπεριφέρομαι έτσι, να λειτουργώ με αυτόν τον τρόπο, να έχω αυτή την αντανακλαστική αντίδραση, να συνάπτω με αυτόν τον τρόπο σκέψης, με τους ανθρώπους και χίλια δυο άλλα πράγματα. Πολλές φορές δεν το καταφέρνω αυτό μόνο μου, γι' αυτό και απευθύνομαι σε ειδικούς. Γι' αυτό ευτυχώς υπάρχει η επιστήμη της ψυχολογίας, και όλα αυτά τα κεφάλαια που έχει αναπτύξει μέσα στα χρόνια για το πώς θα φροντίσουμε την ψυχική μας υγεία, και η ψυχική υγεία είναι η μεγάλη ομπρέλα κάτω από την οποία κάποιος μπορεί να συζητήσει και για θέματα ψυχοπαθολογίας, αλλά και για θέματα αυτοβελτίωσης. Είναι πολλά και διαφορετικά τα στάδια που βρίσκεται ο καθένας μας και που μπορεί να αναζητήσει την αντίστοιχη βοήθεια.
Για μένα είναι πολύ βασική προϋπόθεση πλέον να ζητάω βοήθεια από έναν ειδικό για να γυρίσω πίσω, να δω ποιες συμπεριφορές ήταν αυτές που, ποιες συνθήκες με οδήγησαν να καλλιεργήσω αυτές τις συμπεριφορές που σήμερα με ζορίζουν, να αναγνωρίσω αυτά τα μοτίβα που με ζορίζουν, να δω τι μπορώ να κάνω για να τα αλλάξω αυτά τα μοτίβα. Και είμαι σίγουρη πια ότι αυτές οι αλλαγές δεν γίνονται έτσι, απλά επειδή θα πω το πρωί μία ωραία φράση στον καθρέφτη ή επειδή θα λέω κάθε πρωί μία ωραία φράση στον εαυτό μου στον καθρέφτη και θα πιστεύω ότι όλα θα αλλάξουν. Μου μοιάζει αυτό σαν ένα, πώς να το πω, σαν ένα χάπι, σαν ένα αναλγητικό που έρχεται να καμουφλάρει λίγο τα συμπτώματα που με ζορίζουν, λέγοντάς μου, ναι, είσαι ικανή, είσαι γερή, είσαι αποτελεσματική, σίγουρα με κάνει να νιώθω κάπως καλά, αλλά δεν θα μου λύσει το θέμα μου και δεν θα με βοηθήσει να πάω παρακάτω. Εδώ χρειάζεται θεραπεία και για κάτι το οποίο χρειάστηκαν χρόνια για να χτιστεί, δεν μπορείς να ζητάς λύση μέσα σε ένα δευτερόλεπτο ή όσο διαρκεί η διατύπωση μιας φράσης ή η ανάγνωση ενός βιβλίου θετικής πρόθεσης και θετικών λύσεων για τη ζωή. Ναι, μακάρι να ήταν έτσι, αλλά νομίζω μας αδικεί αυτή η προσέγγιση. Γιατί αυτό που χτίζαμε τα προηγούμενα χρόνια είμαστε εμείς και θέλει σεβασμό να μας φροντίσουμε. Και ό,τι το φροντίζουμε έτσι επιφανειακά και γρήγορα, δεν πολύ φροντίζουμε, παιδιά. Θέλει φροντίδα, θέλει χρόνο, θέλει υπομονή και επιμονή για να έχει καλά αποτελέσματα. Σχεδόν θα καταλήξω να μιλάω για τραύματα σε λίγο, έτσι που πάω. Αλλά ναι, δεν σημαίνει ότι αυτό αφορά μόνο πολύ τραυματικές εμπειρίες της ζωής μας, ότι μόνο για αυτές θα απευθυνόμαστε σε έναν ειδικό. Υπάρχουν πράγματα που μας μπλοκάρουν στην καθημερινότητά μας και κάπως καλλιεργήθηκαν με αυτή η συνήθεια, αυτή η αντανακλαστική αντίδραση, καλλιεργήθηκε με κάποιο τρόπο στο παρελθόν. Αν εμένα με ζορίζει και δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ, ναι, θα πάω να ζητήσω βοήθεια. Και θα ζητήσω βοήθεια για να ψάξω να ρίξω φως στην κατάσταση και όχι απλά για να δω μόνο τι θα κάνω από αύριο. Δες τι έκανες μέχρι σήμερα και μετά θα καταλάβεις και πώς θα πας αύριο. Και προσοχή! Προσοχή! Πριν κλείσω αυτό το βίντεο, θέλω να θέσω άλλο ένα θέμα που μπορεί να προκαλέσει πόλεμο. Προσοχή σε ποιους απευθυνόμαστε. Όταν αποφασίσετε πάρα πολύ σοβαρά να απευθυνθείτε σε έναν ειδικό, προσοχή σε ποιους απευθύνεστε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο άνθρωπος τον οποίο απευθυνόμαστε να έχει την αντίστοιχη κατάρτιση. Εάν εγώ θέλω να κάνω επέμβαση στον τένοντα, δεν θα πάω σε έναν άνθρωπο που κάνει καλό μανικιούρ, θα πάω σε έναν χειρουργό. Αυτό πρέπει να συμβεί και στην επιλογή που θα κάνουμε όσον αφορά στην θεραπεία και τη φροντίδα της ψυχής μας. Θα πάμε στον ειδικό που έχει σπουδάσει, που έχει εμπειρία κλινική, επί του πεδίου, που ταιριάζουμε. Πολύ σημαντικό και αυτό. Αλλά έχει κατάρτιση. Και που και ο ίδιος δουλεύει σωστά, νόμιμα και τίμια. Έχει έναν άλλον ειδικό στον οποίο απευθύνεται. Άρα κάποιος κουράρει και τη δική του περίπτωση. Δεν είναι μόνος του και δεν έφτασε να δίνει συμβουλές και να καθοδηγεί ανθρώπινες ψυχές επειδή προηγήθηκε ένας χρόνος σεμιναρίου σε κάποιο φορέα όπου του έδωσε πολύ σημαντικές γνώσεις και πληροφορίες για καθοδήγηση άλλων ανθρώπων σε διάφορα κομμάτια της ζωής, σημαντικά και αυτά, αλλά δεν είναι αρκετά. Ακόμα και για θέματα που εμείς αισθανόμαστε ότι είναι επιφανειακά. Βάζω τελεία εδώ και θα επανέλθω να το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Γενικότερα, ό,τι κάνουμε, να το κάνουμε με φροντίδα, να το κάνουμε με υπομονή, να του δίνουμε χώρο και να του δίνουμε και χρόνο. Είτε πρόκειται για τη φροντίδα της ψυχουλαστικής μας, είτε πρόκειται για τους ανθρώπους με τους οποίους θα συνεργαστούμε για να κάνουμε το καλύτερο για μας, είτε πρόκειται για οποιαδήποτε άλλη απόφαση στη ζωή μας, που ξέρουμε ότι θα μας επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό και σε βάθος χρόνου. Σας φιλώ, σας χαιρετώ και πριν το κάνω αυτό, πέρασε και η Μίγα Γκέστ φυσικά, δεν θα λείψει ποτέ από το βίντεο, δεν θα λείψει από αυτό το βίντεο και η παρότρινσή μου να κάνετε
εγγραφή στο κανάλι μας, αυτό το κουμπάκι που λέει subscribe, αν το έχετε σε αγγλική version το YouTube. Πατήστε και το κουμπάκι, το notification, για να σας έρχονται ενημερώσεις όταν ανεβάζουμε καινούριο βίντεο. Και εδώ δημοσίως δεσμεύομαι ότι πολύ σύντομα θα επιστρέψουμε και με τις αγαπημένες συνεντεύξεις, με τους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται και τους εμπιστευόμαστε, και χωρίς τις μιγούλες μας, αλλά και αυτές και οι κομμάτι του σκηνικού. Και απέχουμε λίγο από το κομμάτι των συνεντεύξεων, διότι κάνω αυτό που σας είπα πριν. Δίνω χώρο και χρόνο στα πράγματα. Τώρα ετοιμάζω ένα άλλο project, το οποίο θέλω να το απολαύσω και να του δώσω το χρόνο του. Και όταν κάνουμε τις συνεντεύξεις, επίσης θέλω να τις απολαμβάνω και όχι να τις κάνω απλά για να γίνουν. Εγώ και οι Μύγες σας χαιρετούμε, σας γλυκοφιλούμε και περιμένουμε τα σχόλιά σας.